δεν κατάφεραν να κερδίσουν την παραμονή τους στην εργασία τους οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς απορρίφθηκε η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής την οποία υπέβαλαν. Έλαβε υπόψη η δικαστή στις αιτιάσεις της δημοτικής επιχείρησης, του δημοτικού οργανισμού, δηλαδή ότι δεν θα έχει λεφτά να τους πληρώσει αν συνεχίσει να τους απασχολεί. Οι 53 εργαζόμενοι του Δημοτικού Οργανισμού προσπάθησαν με μια προσωρινή διαταγή για ασφαλιστικά μέτρα να διεκδικήσουν σταθερή εργασία και να μην ανακυκλώνονται αναέτος, όπως κάνουν από το 2002, παρόλο που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οι άνθρωποι αυτοί καλύπτουν θέσεις οι οποίες για σειρά ετών ανακυκλώνονται με τα ίδια άτομα, χωρίς να μπορούν να έχουν μια βιωσιμότητα οι άνθρωποι, ένα προγραμματισμό ζωής και μια σωστή και ήρεμη εργασιακή σχέση όπως ορίζεται. Πιστεύαμε, μάλλον ελπίζαμε, ότι θα είχαμε τη στήριξη του Δημοτικού Οργανισμού όπως και του Δήμου. Δεν είναι κατανοητό να υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων, δηλαδή άλλοι να στηρίζονται από το Δήμο και να λαμβάνουν προσωρινές διαταγές να παραμένουν στην εργασία τους και άλλοι να μην στηρίζονται, αν και όλοι καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οι εργαζόμενοι τώρα θα πρέπει να αποχωρήσουν από την εργασία τους με τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων να έχει οριστεί για τις 11 Οκτωβρίου.